Δίνουμε ένα χρόνο αγώνα, ένα χρόνο αγώνα απέναντι στις παρανομίες του κυρίου Λαβρεντιάδη, ενώ ταυτόχρονα συνέπεσε με την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης και την έκδοση απόφαση από την αποκεντρωμένη ότι παρανόμως ο κύριος Μαρκόπουλος και οι υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ενέκριναν την αδειοδότηση της εταιρείας, της νέας εταιρείας του κυρίου Λαβρεντιάδη. Μία απόφαση η οποία μας δικαιώνει καταρχάς, διότι δεν αντιμετωπιζόμαστε πλέον ως ταραχοποιοί όπως θέλησαν κάποιοι εντέχνως να μας παρουσιάσουν. Φαίνεται ότι είχαμε απόλυτο δίκαιο σε όλα όσα λέγαμε το προηγούμενο διάστημα, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο κατεξοχήν, ο οποίος έχει κατεξοχήν παραβατική συμπεριφορά και δεν είναι άλλος από τον κύριο Λαβρεντιάδη, έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ως στόχο να βλάψει τη μοναδική λιπασματοβιομηχανία στη χώρα. Να σας πω ότι το εργοστάσιο δεν ανήκει στον κύριο Λαβρεντιάδη. Το εργοστάσιο του έχει παραχωρηθεί. Του έχει παραχωρηθεί για τα επόμενα 30 χρόνια και αφού τελειώσει τη δουλειά του κύριος Λαβρεντιάδης, αμέσως μετά θα ξαναεπιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο. Στόχος του δεν είναι άλλος από το να ξεφύγει στα χρέη που ο ίδιος δημιούργησε, δεν είναι άλλος από το να βλάψει όλα μας τα δικαιώματα και να μας οδηγήσει στην ανεργία, μη πληρώνοντας ούτε καν τις αποζημιώσεις μας, θέλοντας να εφαρμόσει τους δικούς του κανόνες στην Καβάλα. Όσον αφορά την αδειοδότηση, επειδή έχουν ακουστεί πολλά, να σας πω ότι έχουμε πάρει όλα τα έγγραφα που χρειάστηκε για να γίνει η άδεια με εντολή εισαγγελικής παραγγελίας. Έχω μπροστά μου και θα παρακαλούσα και τον κύριο Μαρκόπουλο να δώσει στη δημοσιότητα το έγγραφο του κυρίου Αποστολίδη, είναι ο νομικός σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, που είχε ταυτόσιμη άποψη μαζί μας. Ότι δηλαδή, για να μπορέσει να πάρει άδεια η λοιπάσματα Νέας Καρβάλης, θα έπρεπε να αναζητηθεί υπεύθυνη δήλωση, συγκεκριμένη από τον νόμο, του παλαιού φορέα, που δεν είναι άλλος από την Ελαγρολίπ. Αυτό το πράγμα δεν συνέβη. Δώσανε άδεια από την ΕΛΦΕ, η οποία προγενέστερα ήδη με απόφαση της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας δεν είχε πλέον άδεια, όταν παραχώρησε τις άδειές της και στην Ελαγρολίπ και στην BFIC. Να σας πω δε επίσης ότι ψάχνοντας την ιστορία της αδειοδότησης διαπιστώσαμε, δυστυχώς καθυστερημένα γιατί χάσαμε και εκεί το χρονικό σημείο της ένστασης, ότι κακώς έσπασε και η άδεια λειτουργίας της ΕΛΦΕ. Και πάλι βάσει νόμου δεν μπορεί να σπάσει η άδεια λειτουργίας έτσι απλά όπως ήθελε να κάνει ο κύριος Λαβρεντιάδης. Και για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, δεν κάναμε ό,τι κάναμε προκειμένου να κλείσει το εργοστάσιο. Είμαστε 180 οικογένειες παρανόμως εκδιωκόμενοι από τις θέσεις εργασίας μας και θέλουμε να επιστρέψουμε στη δουλειά μας. Θέλουμε το εργοστάσιο να επανέλθει στην νομιμότητα και στην κανονικότητα, όπου θα σέβεται τον καβαλιώτη, όπου θα σέβεται τον αγρότη, αλλά και τους εργαζόμενους που τόσα χρόνια δώσανε το αίμα τους και δώσαμε την ψυχή μας, προκειμένου να υπάρχει μέχρι και σήμερα αυτό το εργοστάσιο. Θα ήμασταν οι τελευταίοι που θα θέλαμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Όμως είμαστε οι πρώτοι που απαιτούμε να επανέλθει η νομιμότητα και να σταματήσουν κάποιοι να στηρίζουν τις παράνομες πράξεις του κυρίου Λαβρεντιάδη. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε στην Καβάλα και θέλει με το στανιό να επιβάλλει τους δικούς του κανόνες, μην υπολογίζοντας κανέναν. Επίσης θα ήθελα να απαντήσω σε κάτι που κατά διαστήματα γίνεται λόγος, ότι δηλαδή από δική μας επιλογή βρισκόμαστε σήμερα απολυμμένοι. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Σήμερα από καμία δική μας επιλογή δεν βρισκόμαστε απολυμμένοι. Βρισκόμαστε απολυμμένοι διότι το θέλησε ο κύριος Λαβρεντιάδης να χρησιμοποιήσει ψευδομάρτυρες και να μας μηνύσει όλους προκειμένου να επιτευχθούν τα σχέδιά του. Το τελευταίο διάστημα, συγκεκριμένα πολιτικά γραφεία του νομού Καβάλας έχουν επιδοθεί σε ένα κυνηγητό απέναντι στους εργαζόμενους προκειμένου να τους ασκήσουν πίεση
και χτυπώντα τους στην ανέχεια θέλουν να υποκύψουμε και να πάμε να υπογράψουμε τις συμβάσεις εργασίας. Θα ήθελα να διαμηνήσω προς όλα αυτά τα πολιτικά γραφεία που τον τελευταίο καιρό κινούνται με έντονους ρυθμούς ότι δεν υπάρχουν πρόθυμοι τέτοιοι εργαζόμενοι. Όπως θα διαπιστώσετε και εσείς σήμερα, η αίθουσα είναι γεμάτη και κανένας από τους συναδέλφους δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του και τα τελευταία δικαιώματα που είχαν να απομείνει, προκειμένου σήμερα μετά από 10 μήνες, μετά από ένα χρόνο αγώνα, να πάμε και να υπογράψουμε όλα όσα ο κύριος Λαβρεντιάδης ήθελε από την αρχή. Και τι ήθελε με δύο λόγια να υπογράψουμε ο κύριος Λαβρεντιάδης? Ότι θα μπορεί να μας απολύσει όποτε θέλει ο ίδιος, χωρίς να μας οφείλει νομικά ούτε ένα ευρώ αποζημίωσης και χωρίς να έχουμε κανένα απολύτως δικαίωμα. Ο κύριος Λαβρεντιάδης δεν ήθελε να υπάρχει ούτε καν σωματείο και ήθελε να υπάρχει ένα εργοστάσιο το οποίο θα λειτουργεί στους δικούς του κανόνες και μόνο σε όλα τα επίπεδα. Είτε αφορά την ασφάλεια του εργοστασίου, είτε αφορά τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, είτε αφορά τη λειτουργία και την παραγωγή ακόμα του λιπάσματος. Μέχρι στιγμής έχουμε δικαιωθεί δυστυχώς τόσο για τα περιβαλλοντολογικά, τα οποία λέγαμε ότι δεν τηρούνται οι απαραίτητοι κανόνες. Έχουμε ήδη πληροφορίες ότι ακόμα και η νέα εταιρεία, τα λιπάσματα Νέας Καρβάλης, η οποία δημιούργησε αυτά τα εκτρώματα που έχει δημιουργήσει ο κύριος Λαβρεντιάδης, δεν έχουν τα απαραίτητα χαρτιά ISO που είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια οι εταιρείες προκειμένου να δουλεύουν. Και είναι απορίας άξιο πώς και γιατί ένα εργοστάσιο το οποίο είχε όλες τις νόμιμες άδειες, λειτουργούσε με όλον τον νόμιμο τρόπο, έφτασε σήμερα στο σημείο να μην μπορεί να αδειοδοτηθεί. Υπάρχει υπεύθυνος, αυτός ο υπεύθυνος δεν είναι άλλος από τον κύριο Λαβρεντιάδη και πρέπει άμεσα όλη η κοινωνία της Καβάλας να πάρει θέση, ειδικότερα οι θεσμοί αυτής της πόλης, απέναντι στους τακτικισμούς και τις προοπτικές που θέλει να εφαρμόσει και τις τακτικές που θέλει να εφαρμόσει ο κύριος Λαβρεντιάδης στην πόλη μας. Δεν είμαστε εδώ γιατί είμαστε υψηλά αμοιβόμενοι εργαζόμενοι. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που δεν έχουμε υπογράψει είμαστε εργαζόμενοι που κατά μέσο όρο παίρναμε 1.000 ευρώ. Αυτά που ακούγονται περί μισθοδοσίας μας είναι μυθοπλασίες καθαρές. Καθαρές μυθοπλασίες. Και είναι στοιχεία τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν παλεύουμε για τίποτα άλλο από το να ξαναμπούμε στις δουλειές μας, να έχουμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και να έχουμε τα στοιχειώδη δικαιώματα που έχουν αφήσει οι μνημονιακοί νόμοι. Δεν εφαρμόστηκαν οι μνημονιακοί νόμοι και βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Παραμορφώθηκαν από τον κύριο Λαβρεντιάδη και καταπατήθηκαν ακόμη και αυτά τα ελάχιστα δικαιώματα. Δυστυχώς για τον κύριο Λαβρεντιάδη, εδώ υπάρχει ακόμη πολιτεία και πρέπει να εφαρμοστούν οι νόμοι. Δεν λέμε τίποτα άλλο από το να εφαρμοστούν κανονικά οι νόμοι σε όλα τα επίπεδα. Τέλος, θα ήθελα να σας πω το εξής. Μας λυπεί και η στάση που κράτησε και το Τεχνικό Επιμελητήριο, αλλά και ο Σύλλογος των Εργαζομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, όταν βιάστηκαν να πάρουν θέση για την έκδοση της αδείας, μία άδεια που έρχεται σήμερα η αποκεντρωμένη διοίκηση να καταδείξει για νομικούς λόγους και ουσιαστικούς ότι δεν μπορούσε να εκδοθεί. Και δεν ισχύει αυτό που ακούγεται και λέγεται ότι η περιφερειακή, ότι η αποκεντρωμένη είχε διαφορετική προσέγγιση από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Αν είναι δυνατόν, βαριές χημικές βιομηχανίες να αδειοδοτούνται βάσει της προσέγγισης κάποιας υπηρεσίας. Τότε θα μιλούσαμε για μια χώρα πραγματικά στην οποία κινδυνεύουμε όλοι μας. Αυτό δυστυχώς ισχύει στην περίπτωσή μας, κινδυνεύουμε όλοι. Μιλάμε για μια βαριά χημική βιομηχανία, μια χημική βιομηχανία που έχει όρους και κανόνες στη λειτουργία τους, τους οποίους κανόνες δεν σεβάστηκε ούτε ο ίδιος ο κύριος Λαβρεντιάδης, ούτε οι υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας, αλλά ούτε και ο κύριος Μαρκόπουλος. Να σας πω δε ότι τα ερωτήματα που θέτανε
οι υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας προς τα Υπουργεία ήταν παραπλανητικά. Από εκεί λοιπόν τα ερωτήματα αυτά ξεκίνησε και η διαδικασία ελέγχου τους με την υπόθεση των ελεκτών δημόσιας διοίκησης. Θα ήθελα να πω ότι τον αγώνα που δίνουμε 180 οικογένειες ένα χρόνο τώρα για μας είναι ιερός, είναι αγώνας επιβίωσης και δεν πρόκειται σε κανένα να χαριστούμε. Θα μιλήσουμε και με ονοματεπώνυμα για τα πολιτικά γραφεία που ασκούνε με τέτοιο ξεδιάντροπο τρόπο πιέσεις προς τους εργαζομένους. Θα μιλήσουμε και με ονοματεπώνυμα και αυτός ο αγώνας μας ένα σύνθημα είχε από την αρχή και θα κρατηθεί μέχρι το τέλος. Όλα στο φως. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα σαν εργαζόμενοι. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα και από κανέναν. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε τις δουλειές μας πίσω, θέλουμε την ηρεμία μας και θέλουμε να επιστρέψουμε στο χώρο δουλειάς που δώσαμε το αίμα μας και τον ιδρώτα μας μέχρι σήμερα να υπάρχει αυτό το εργοστάσιο.